Καταρχήν, άλλο οι εκδηλώσεις, άλλο η επιχορήγηση. Τη συνδέω όμως από τον Δήμο και λέγοντάς μας τι κάνω. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν εσύ έχεις συμφωνήσει σαν σωματείο, σαν αθλητικό σωματείο με το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνεις μια εκδήλωση που δεν έχει να κάνει με το προγραμματισμό όλου του χρόνου, είναι κάτι ξεχωριστό. Άρα αυτή η εκδήλωση αναγκαστικά πρέπει να πάει στο ελεκτικό συνέδριο, που εμείς το ξέρουμε πια σαν επίτροπο, για να εγκριθεί. Άρα λοιπόν, αν ο καθένας από εμάς έχει μια εγκεκριμένη εκδήλωση ξεχωριστή από τον προγραμματισμό δράσεων, αυτή πηγαίνει μόνη της, πληρώνεται μόνη της. Νομίζω έτσι έκανες πέρσι και εσύ κάτι για το Δήμο, έτσι έκανα και εγώ πέρσι το τουρνουά για το Δήμο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Από εκεί και πέρα, για την επιχορήγηση, υπάρχει το άρθρο του Καλλικράτη, όπως είπε και πριν και στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπου προβλέπει ένα ποσοστό 1% επιχειρητησίου προϋπολογισμού να πάει σε δράσεις για αθλητισμό και πολιτισμό. Για κάποιο λόγο φέτος πολιτική στόχευση ήταν να είναι μικρότερο αυτό το ποσοστό. Έτσι, και μάλιστα το κάλυψαν το 1% με κάποια πρόσθεση πολιτισμό, αθλητισμό, χρόνια, τα βάλαν όλα μαζί και βγάλαν το 1% αυτό. Το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί δεν μιλάει πουθενά για επιχορήγηση. Άρα η λέξη επιχορήγηση είναι λάθος και μόνο που τη χρησιμοποιούμε. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του νόμου η λέξη επιχορήγηση. Τι λέει? Μιλάει για δράσεις που δεν έχουν λειτουργικά και πάγια έξοδα και είναι εκδηλώσεις. Ο νόμος για την διατηρήση των αθλητικών σωματείων μιλάει μόνο για εκδηλώσεις. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τρόπος νόμιμος ένας Δήμος, οποιοδήποτε Δήμος στην Ελλάδα, να δώσει λεφτά σε ένα σωματείο. Έτσι, πάντα. Σαν επιχορήγηση. Πρέπει να κάνουμε αυτό το μόρφωμα που κάνουμε από πέρσι, νομίζω και πέρσι το είχαμε αντιμετωπίσει. Έτσι, και πρόκριση, που κάνουμε μία έκθεση δαπανού, ένα προϋπολογισμό. Κάναμε και απολογισμό πέρσι, φέτος δεν χρειάστηκε απολογισμό. Και λέει, κάνουμε αυτές τις δράσεις και προχωράνε. Έτσι. Άρα η επιχορήγηση, όπως το εννοούσαμε πριν από μερικά χρόνια, δεν υφίσταται νομικά πουθενά. Και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον όσο λειτουργεί το ελεκτικό συνέδριο όπως λειτουργεί. Τώρα, νομικά λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο νόμος μιλάει για στήριξη δράσεων και εκδηλώσεων. Και μάλιστα μιλάει για στήριξη δράσεων εφόσον η έκθεση που του έχει πάει δεν αφορά σε λειτουργικά και πάει για έξοδα. Δηλαδή, ρούχα ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί για τα παιδιά δεν είναι μέσα. Έτσι. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είσαι στα εγκρίνη ή στα απορρίπτει. Το οποίο θα θέλει να κάνει μια εκδήλωση είναι για πρώτο πλάνο, το στέλνει και μετά θα πάρει τα λεφτά. Θα φτάσω στο, θα φτάσω στο πρακτέο και θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Θα φτάσω στο πρακτέο. Απλά πρώτα έπρεπε να λύσω κάποια θέματα τα οποία έχουμε αναλύσει εδώ πολύ σωστά, αλλά τα οποία δυστυχώς είναι λυμένα. Τώρα, να οριστεί εκπρόσωπος του ΤΟΠΑΦ υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι στον ΤΟΠΑΦ. Ένας για τον αθλητισμό, ένας για τον πολιτισμό, ένας για τους ολυμπιακούς σταθμούς. Αυτοί οι τρεις λοιπόν θα έπρεπε να έχουν ένα κλιμάκι ο καθένας, να αποφασίζει και να πηγαίνουν στον νόμιμο εκπρόσωπο που θα ήταν ο πρόεδρος του ΤΟΠΑΦ να παίρνει τις αποφάσεις. Έτσι όπως λειτουργεί τώρα ο ΤΟΠΑΦ, πιστεύω ότι δεν έχει καμία περίπτωση ποτέ να αγκαλιάσει αυτό που λέγεται αθλητισμός, πολιτισμός και περιφερειακός σταθμός στην ΚΟ. Γιατί? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που θεσμικά είναι υπεύθυνος για όλο το Δήμο, είναι ο Δήμαρχος Πρόεδρος, ο οποίος δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε Δήμαρχος ανά την Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να τρέξει ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο. Άρα το πρόβλημα και υπεύθυνο να βάλουμε για τον αθλητισμό, αν δεν έχει δύναμη στα χέρια του. Που είχε πρώτα, αν δεν έχει δύναμη στα χέρια του, αν δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και ουσιαστικά αν οι αποφάσεις του πάνε και προσκρούν σε ένα πολιτικό τείχος, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Που έτσι γινόταν. Ναι, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, να βρεθεί τρόπος να επιχορηγηθούν αναδρομικά τα σωματεία εκείνα που δεν πήραν την επιχορήγησή τους. Αυτό, από ό,τι ενημερώθηκα, μπορεί να γίνει με βάση κάποια έκτατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι όμως για επιχορηγήσεις. Όχι ως επιχορηγήσεις. Θα είναι ως μία εκδήλωση. Δηλαδή, τα σωματεία τα οποία είχαν ένα πρόβλημα στα χαρτιά του και στα δικαιολογητικά του πρέπει να καταθέσουν αυτή τη στιγμή μια νέα εκδήλωση, η οποία να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την ανοχή όλων των Δημοτικών Συμβούλων και να πούνε: ξέρεις τι, επειδή το σωματείο αυτό δεν βοηθήθηκε τότε, θα πούμε ότι έκανε αυτή την εκδήλωση και θα υπάρχει και μια πολιτική πίεση προς το ελεκτικό συνέδριο, όσο αυτό χωράει, για να πάρουν την επιχορήγηση. Την πολιτική πίεση ποιος θα την ασκήσει? Λογική. Θα φτάσω σε αυτό. Θα φτάσω σε αυτό, εγώ το λέω νομικά. Και εγώ. Εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική πίεση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα. Ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος. Ακριβώς. Θα ασκήσει πολιτική πίεση. Ακριβώς. Εκφράζω λοιπόν αυτή τη στιγμή καταρχήν την αλήθεια. Ο Δήμος, ένα λεπτό. Ο Δήμος δεν άσκησε πολιτική πίεση όταν έπρεπε να την ασκήσει. Και εμείς είμαστε. Ευελπιστούμε ότι θα ασκήσει τώρα πολιτική πίεση. Αυτό θέλω να το θυμηθώ. Το εύχομαι, αλλά. Όχι, δεν ευελπιστούμε σε τίποτα από αυτά. Εγώ είπα πώς θα έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα και πώς θα μπορούσαμε όλοι να βοηθηθούμε ώστε να υπάρξει μια καλύτερη
αντιμετώπιση από το ελεκτικό συνέδριο. Καταρχήν, επειδή ακούστηκε το όνομα του Νίκου του Φερού, για τον οποίο γνωρίζω ότι είναι ο μοναδικός λόγος που κάποια σωματεία πήραμε εκχωρήγηση, και σας το λέω ανοιχτά. Ο άνθρωπος αυτός πήγε τρεις φορές τον τελευταίο μήνα, επειδή την αγωνία σας τη συμμερίστηκα και εγώ, που ήμουν ένας από τους τυχερούς που πήρε τελικά τα λεφτά της εκχωρήγησης του 2010. Ο άνθρωπος πήγε επί σειρά ημερών και ουσιαστικά παρακαλούσε τον Επίτροπο με τα εντάλματα που είχε μπροστά του να τα περάσει. Άρα λοιπόν, ο Νίκος Φερού ήταν ο μόνος άνθρωπος που ίσως και από λόγους ηθικής ευπρέπειας δεν έρχεται εδώ, γιατί δεν μπορεί να εκθέσει πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ θα πω ότι αλγινή εντύπωση με δημιουργεί πρώτον ο αριθμός των παραγόντων σήμερα και την προηγούμενη φορά. Εγώ απουσίαζα την προηγούμενη φορά, ήμουν στην υπουργική του Ρόδου, είχα ενημερώσει ότι δεν μπορούσα να έρθω. Θεωρώ ότι η αθλητική οικογένεια είναι πολύ μεγαλύτερη από τους 12 ανθρώπους που είμαστε εδώ σήμερα. Γιατί αν είναι αυτός ο αριθμός μας, τότε πρέπει καλύτερα να αλλάξουμε όλη την πολιτική και όλο τον τρόπο σκέψης μας γύρω από τον αθλητισμό στην ΚΟ. Ίσως είμαστε τότε πάρα πολλοί και δεν σηκώνει η κοινωνία της ΚΟ τόσο πολλά σωματεία σε ορισμένα αθλήματα. Δεύτερον, μου προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την Δημοτική Αρχή και όχι μόνο από την Δημοτική Αρχή, και από την Αντιπολίτευση ή από οποιονδήποτε πολιτικό πρόσωπο το οποίο να ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό. Γιατί δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή, υπάρχουν και άλλες παρατάξεις οι οποίες ζήτησαν την ψήφο όλων των αθλητικών φορέων πριν από ένα χρόνο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς και ούτε νομίζω υπήρχε την προηγούμενη φορά. Δεν καλέσαμε όμως. Με email όμως κοινοποιήθηκε σε όλους. Όχι, στους πολιτικούς όχι. Σε όσους μπορούσε. Όχι. Στα γραφεία του Δημάρχου δεν πήγε. Στο γραφείο του Δημάρχου του Αντιδημάρχου πήγε. Στα site δεν πήγε. Στα site πήγε. Δεν πήγε δηλαδή στα προσωπικά στην στις παρατάξεις, ξέρω εγώ, για να μπορέσουν να έρθουν. Η άποψή μου είναι ότι όταν είσαι, όταν ασχολείσαι και αγαπάς τον αθλητισμό, είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Γιατί υποτίθεται ότι ο αθλητισμός εκπροσωπεί ένα κομμάτι της ζώσας νεολαίας και κοινωνίας του τόπου μας που είναι παραγωγικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, δύο πολύ αρνητικά πράγματα. Τρίτο, και ψήφισμα να καταθέσουμε. Εκφράζω την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Γιατί επικρατεί μια πολιτική ότι όποιος πάει μόνος του σε άλλο επίπεδο κερδίζει άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι πρέπει η στάση μας να γίνει λίγο πιο καυστική, λίγο πιο δυναμική, γιατί αυτό που έγινε 30 Δεκεμβρίου, να είμαστε όλοι στο Δημαρχείο από κάτω και ουσιαστικά να εκλιπαρούμε τον κάθε επίτροπο και τον κάθε δήμαρχο να δώσει κάτι στο εκάστοτε εθνικό σωματείο για να ζήσει, νομίζω ότι δεν μας τιμά. Και δεν τιμά και την αγάπη την οποία δείχνουμε για την ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό. Δεν πρόκειται, τουλάχιστον σαν Υποκράτης και σαν Διοικητικό Συμβούλιο, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε σε κανέναν δήμαρχο, όποιος και να είναι αυτός, και να εκλιπαρίσουμε για λεφτά. Αν θεωρείς ότι αυτό που κάνουμε είναι παραγωγικό και αν θεωρείς ότι κάθε εκδήλωση πρέπει να τιμηθεί, να τιμηθεί. Αν δεν πρέπει να τιμηθεί, δεν θα τιμηθεί. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Νομίζω ότι ο αθλητισμός στην ΚΟ αυτή τη στιγμή, όχι λόγω χρημάτων, αλλά λόγω προγραμματισμού και ίσως και λόγω προσέγγισης, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και η συζήτηση δεν, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνει με τον Δήμο, θα πρέπει να κάνει με εμάς. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι παραγωγικό για την κοινωνία της ΚΟ. Μήπως πρέπει όλοι μας να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους, τους λόγους και την ίδια την ύπαρξη των σωματείων μας. Δηλαδή, εγώ είμαι ανοιχτός για το κομμάτι του μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εδώ τα άλλα σωματεία, να κάνω μια συζήτηση να γίνει ένα σωματείο στο μπάσκετ. Γιατί τελικά, αν να τρέχει ένας άνθρωπος ή τρεις άνθρωποι για ένα πράγμα. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ή να ματώνουν τρεις άνθρωποι για ένα πράγμα. Έτσι, νομίζω ότι αυτή είναι αυτό που συμμερίζεστε κι εσείς. Άρα, νομικά, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που βάλαμε, τοποθετήθηκα. Ηθικά και ουσιαστικά συμφωνώ σε ό,τι έχετε αναφέρει. Εγώ θα έλεγα να υπήρχε και ένας προγραμματισμός ετήσιος, έτσι ώστε να υπήρχε και ένα καλεντάρι αθλητικών εκδηλώσεων, το οποίο ακόμα και να ενταχθεί και στα Ιπποκράτη ή οπουδήποτε για όλο τον χρόνο, γιατί αθλητισμός δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι όλο τον χρόνο και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και το πιο σημαντικό, να αντιληφθούν όλοι ότι είμαστε μια συμπαγής ομάδα. Δηλαδή, κάπως να αποκτήσουμε μια οντότητα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι 11 από τους 50, πόσα είμαστε στα αθλητικά σωματεία, Βασίλης, κάνει κάποια καταμέτρηση. 32 ήταν αυτοί που ζητήσαμε. Λοιπόν, οι 11 από τους 32, νομίζω δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Να πω λίγο